όταν περπατάς από ένα τόσο υπέροχο, καταπράσινο μέρος, το οποίο, παιδιά, είναι τόσο δροσερό αυτή τη στιγμή σαν διαδρομή που κάνω, δεν περιμένεις ότι θα καταλήξεις σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, έτσι. Αυτό που περιμένεις, αυτό και ισχύει. Καλώς ήρθατε στην παραλία του Ψαρόλακα. Είναι μια παραλία η οποία είναι λίγο κρυμμένη, οπότε όσοι έρχεστε προς τα δω θα πρέπει να έχετε λίγο το νου σας, γιατί η πινακίδα είναι στα αριστερά σας και θα τη δείτε τελευταία στιγμή. Πάμε να τη δούμε, γιατί είναι τέλεια. Και φυσικά, αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας ή επίσης αν είστε λάτρεις του να πάτε από βράχο σε βράχο όπως είμαι εγώ και αποκαλώ τον εαυτό μου ένα κατσίκι, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, γιατί όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα πίσω μου και γύρω μου έχουν πέσει πολλά βράχια από το βουνό. Τα συγκεκριμένα είναι αμέσως η πρώτη διαθέσιμη επιλογή που υπάρχει για κάποιον εφόσον θέλει να αρχίσει να περπατάει και να ανακαλύψει το μέρος γύρω γύρω. Βέβαια, σας ενημερώνω εκ των προτέρων ότι δεν οδηγεί κάπου όλο αυτό. Απλά θα πάτε από την άλλη πλευρά του βουνού, περνώντας επάνω από τα βράχια. Κάτι το οποίο είναι και λίγο κουραστικό παράλληλα. Εδώ πέρα σε μία έτσι μικρή σκιά έχω γίνει μουσκεμα. Και πάμε τώρα να καθίσουμε κάτω από τα δέντρα στη σκιά, να απολαύσουμε τον καφέ μας εδώ στην παραλία του Ψαρόλακα.